Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην κυρία Ελευθεριάδου όσο γίνεται πιο κόσμια, μήπως και μπορέσουμε και συνεννοηθούμε. Αν και το κόσμιο ύφος δεν σας αξίζει. Και εξηγούμε για το γιατί. Εγώ δεν χαρακτήρισα όπως χαρακτήρισα τον κύριο Σπίτι το πρωί, γιατί μας ίσκυσε πολιτική κριτική. Πολιτική κριτική αλίμονο. Να ασκείτε όσοι θέλετε. Είναι άλλο η πολιτική κριτική και άλλο η φράση «Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν βγάζει στη δημοσιότητα τα ονόματα των 10 διότι θέλει να συγκαλύψει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας». Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσιδιάδου, είστε δικηγόρος. Άρα προφανώς καλώς γνωρίζετε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να παρουσιάσει κανένα όνομα. Αν το έπρατε, θα διέπρατε ποινικό αδίκημα και ο μόνος που έχει δικαιοδοσία να δώσει εντολή για τη δημοσιοποίηση ονομάτων είναι ο εισαγγελέας. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι ο Θεοδωρικάκος δεν κάνει κάτι για να συγκαλύψει εις γνώσιν του ότι λέει ψέματα γιατί δεν πάει να ξέρει τον νόμο και προφανώς με την ανοχή του κυρίου Τσίπρα, με ποιο σκοπό, όχι προφανώς να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση που μας είπατε προηγουμένως, αλλά με το σκοπό να πετάξετε λάσπη στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ότι δίθεν έχει κάτι να κρύψει. Είπατε στεντορία τη φωνή, δύο φορές το μέτρησα, ότι ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης αθωώθηκε λόγω παραγραφής. Μήπως θυμάστε γιατί υπήρξε αυτή η παραγραφή? Γιατί στο ενδιάμεσο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον ποινικό κώδικα. Η εφαρμογή του ποινικού κώδικα που ψηφίσατε έφερε την παραγραφή στην οποία αναφερθήκατε. Εάν δεν είχατε ψηφίσει εσείς τον ποινικό κώδικα που ψηφίσατε, θα είχε το δικαίωμα σε μία δίκη επί της ουσίας στο εφετείο να αποδείξει την αθωότητά του. Έρχεσαι στη Βουλή, προκαλείτε την παραγραφή με τον νόμο σας και μετά κλαίτε από πάνω γιατί έγινε παραγραφή. Τρίτον, μου μιλάτε για το ύφος το δικό μου. Συγγνώμη κύριε συνάδελφοι, τον κύριο Πολάκη τον είδε κανένα σας σήμερα εδώ, όπου εξήφρισε μέχρι την κυρία Σακοράφα? Έχετε να πείτε κυρία Ελευθεριάδου κάποιο σχόλιο για τον κύριο Πολάκη που ανάγκασε την κυρία Σακοράφα, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητήσει τη φρουρά της Βουλής για να τον βγάλουν έξω? Το ύφος αυτό το προσέξατε ή διέλαθε της προσοχής σας? Προφανώς δεν το καταλάβατε. Και τέταρτον, το ότι η συνάδελφός σας η κυρία Βαγενά είπε σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πώς αισθάνεσαι που είσαι σε ένα κόμμα παιδοβιαστών, το ακούσατε? Πιστεύετε στα αλήθεια κυρία Ελευθεριάδου ότι θα λέτε όλη την παράταξη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας παιδοβιαστές και θα μένουμε σιωπηλοί και θα παρακολουθούμε κοσμιώς? Λέει, πιστεύετε αν πάτε σε κάποιον στον δρόμο έξω και του πείτε είσαι παιδοβιαστής, αυτό θα σας απαντήσει συγγνώμη κυρία μου, γίνει κάποια παρεξήγηση? Ή θα σας απαντήσει με τον τρόπο που ο καθένας καταλαβαίνει ότι πρέπει να σας απαντήσει? Άρα, ζητήματα περί ύφους, όταν έχετε επιδοθεί τώρα τρεις μέρες σε αυτό τον οχετό, δεν σας παίρνει, να στο πω λαϊκά. Αν θέλετε να σας αντιμετωπίζουμε κοσμίως και με το ύφος που αξιώνει ένας πολιτικός αντίπαλος, θα πρέπει να έχετε το ίδιο ύφος κι εσείς. Όταν όμως ανοίγετε το βόθρο και πετάτε λάσπη σε όλη την ελληνική κοινωνία, προσπαθώντας να κυλιδώσετε μια ολόκληρη παράταξη του ψηφοφόρου, τα στελέχη της, ως προς την ηθική του συγκρότηση, τότε ούτε μπορείτε να αξιώνετε κόσμιο ύφος, ούτε και σας αξίζει. Τέλος. Και ο Λιγνάδης συνελήφθη, καταδικάστηκε, μπήκε στη φυλακή επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Εγώ έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο από την επίσκεψη του Λιγνάδη στο Ευρωκοινοβούλιο προς εκκλημένες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τις φωτογραφίες που έβγαζε με την Ευρωκοινοβουλευτική Εσωμάδα επί ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά καμία ολιγορία δεν υπήρξε στην περίπτωση Λιγνάδη. Η δε συνεχόμενη καταγγελία και από εσάς πριν και τον κύριο Σπίρτζη ότι αφήσαμε το Λιγνάδη ελεύθερο είναι άλλος ένας οχετός
διότι καλώς γνωρίζετε σίγουρα ότι ο Λιγνάδης είναι εκτός φυλακής κατόπιν αποφάσεως του δικαστηρίου και όχι αποφάσεως της κυβερνήσεως, γιατί η κυβέρνηση στις δημοκρατίες δεν δικάζει, δικάζουν τα δικαστήρια, και άρα αυτής ο δικηγός θα πρέπει να το ξέρετε. Άρα η περίπτωση Λιγνάδη δεν είναι περίπτωση ψόγου, είναι περίπτωση επιτυχίας της κυβερνήσεως. Και όσο αφορά τη 12χρονη στον Κολονό, η ελληνική αστυνομία κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και επαγγελματισμό. Έλαβε την καταγγελία, έδεσε την υπόθεση, συνέλαβε τους δράστες, συνέλαβε και τη μητέρα που εσείς είχατε βγει να υπερασπιστείτε την πρώτη μέρα με δεκάδες tweet και δηλώσεις, όπου σήμερα έχουν βγει τα μηνύματά της, όπου εκβίαζε για λεφτά. Προχωράει την υπόθεση με τον επαγγελματισμό και τον τρόπο που οφείλει να κάνει μια αστυνομία, και το να κατηγορείτε την αστυνομία, αυτή την αστυνομία, για συγκάλυψη, και ότι περιμένει αυτή η αστυνομία τον ΣΥΡΙΖΑ για να τα βγάλει όλα στο φως, ξεπερνάει κάθε έννοια τιμής, αξιοπρέπειας και λογικής. Άρα όταν έχετε κάνει, για να το κλείσω, όλα αυτά, μην έρθεις να μας κάνετε μαθήματα περί ύφους. Και σίγουρα όχι σε μένα. Γιατί εγώ, αγαπητή κυρία Ελευθεριάδου, φέρομαι στους αντιπάλους μου, τους πολιτικούς, πάντα όπως μου φέρονται. Αν έχετε κόσμιο ύφος, θα λαμβάνετε από μένα κόσμιο ύφος. Αν όμως ξεπερνάτε τα όρια και γίνεστε αυτό που πραγματικά είστε, θα παίρνετε την απάντηση που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.